Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου θα δούμε στα νέα επεισόδια η Αμαλία εμφανίζεται σε λεωτριβείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μάνο. Ο Στάθης φέρνει την Αριάδνη σε επαφή με έναν ξενοδόχο, προκειμένου να απομακρυνθεί από την ταβέρνα και τον Χρήστο, αλλά εκείνη αρνείται να αλλάξει δουλειά. Την ίδια στιγμή η Σμήνη προσπαθεί να πείσει την εξοργισμένη Αφροδίτη πως δεν συμβαίνει τίποτα ανάμεσα στον Χρήστο και την Αριάδνη, αλλά η Αφροδίτη έχει τις αμφιβολίες της. Δείχνει αποφασισμένη και τελικά ζητάει από τον Χρήστο να χωρίσουν. Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στο ζευγάρι είναι τεταμένη, καθώς η Αφροδίτη δεν μπορεί να πιστέψει πως ο άντρας της είναι αθώος. Από την άλλη πλευρά τώρα η ψυχολογία του Μάνου όλο και χειροτερεύει και ο Ισίδωρος αποφασίζει να του δώσει 3 μέρες άδεια. Έτσι, μαζί με τη Μαρίνα πηγαίνουν στην Κύπρο για να περάσουν λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί. Η Χρυσούλα, η γνωστή κοτσομπόλα, διαδίδει σε όλη την Αιρεόπολη ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στην Αριάδνη και τον Χρήστο. Ο Λυκούργος το μαθαίνει και επιπλήττει τον ανιψιό του, ενώ ο Τζον μετακομίζει και επίσημα στο σπίτι της Αθηνάς και η Φιλιό τους επιφυλάζει πολύ θερμή υποδοχή. Παράλληλα προχωρά με την αγορά του ελαιώνα και πλέον αρχίζει την επαγγελματική του πορεία ως ελαιοπαραγωγός. Αργότερα μαζί με την Αθηνά και τη Φιλιό πηγαίνουν να δουν από κοντά το κτήμα όπου θα γίνει το γλέντι του γάμου. Ενώ το κουδούνι του Δημοσένη χτυπάει και μόλις ανοίγει μια μεγάλη έκπληξη τον περιμένει. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!